ένα κουρίο είναι με θέμα όλο 60s, 50s, 60s, 70s. Έχω επιρροές από rock and roll, από τραγουδιστές Elvis Presley, James Dean. Λατρεία ο Elvis Presley. Mm-hmm. Λατρεία, μεγάλη λατρεία ο Elvis Presley. Γενικά όλες οι δεκαετίες αυτές. Βασικά πιστεύω ότι έπρεπε να ζω σε εκείνες τις δεκαετίες. Μην τα πολύ λέω. Τι αναλαμβάνετε να κάνετε εδώ? Κούρεμα κυρίως, ξύρισμα όχι, γιατί θέλει το... Για μένα το ξύρισμα θέλει χρόνο. Δεν είναι το πεντάλεπτο. Έτσι, θέλει τουλάχιστον ένα 40 λεπτό. Mm-hmm. Τα κουρέματα το... είναι ροκ, όλα. Τα κουρέματα είναι τα πάντα. Είναι ό,τι ζητήσει ο πελάτης. Μπορώ να το κάνω ένα κλασικό κουρέματο τύπου το πεζοναυτικό που είχαμε τη δεκαετία του 40-50 και να φτάσω μέχρι και ένα καινούριο μοντέρνο κούρεμα που είναι τώρα. Τι σας λέει ο κόσμος όταν βλέπει το μαγαζί? Πιο πολύ το περνάνε για το τουατσίδικο. Ναι. Αλλά εντάξει, τώρα δεν είναι, τώρα το έχουν μάθει, μετά από 6 χρόνια το έχουν μάθει. Το πρώτο χρόνο ήταν το δύσκολο που με κοιτάγανε πολύ περίεργα, γιατί για το στήριο το έχω αλλάξει τώρα, δεν είμαι όπως ήμουν. Τότε όταν είχα πρώτο έρθει ήμουν πιο ροκεντρό. Δεν είχατε καν τατουάζ? Όχι, είχα. Πάντα. Απλά είχα μεγάλες φαβορίτες, είχα πομπαντούρ το μαλλί μου όπως... Πιο κοντά στον Elvis. Ναι. Οπότε ερχόμουν για δουλειά και με κοιτάγανε λίγο περίεργα. Λέει, γιατί είναι έτσι αυτός, ξέρεις, όταν δεν έχουν συνηθίσει να βλέπουν τέτοιο στυλ, τους φαίνεται πολύ περίεργο. Ο κόσμος που έρχεται εδώ, του αρέσει η ροκ και θέλει να... Να σου πω κάτι, πολύ σπάνια θα έρθουν για τη μουσική. Πιο πολύ, το πρώτο που έρχονται είναι το πλάτος. Είναι η περιέργεια, τι είναι αυτό, τι κάνεις εκεί, γιατί είναι έτσι, γιατί είναι διαφορετικό. Και μετά το feeling, μετά, έτσι. Εντάξει, ναι, μετά υπάρχει και ρε φίλε, ο επαγγελματισμός, δηλαδή αν μπορείς να κρατήσεις ένα πελάτη. Δεν είναι απαραίτητο να είσαι καλός στη δουλειά σου, χωρίς να θέλω να πω ότι δεν είμαι καλός στη δουλειά μου, αλλά είναι και η μεταδοτικότητα που έχεις. Αν θα έρθει κάποιος και θα έχει κάποιο πρόβλημα, θα κάτσουμε να κουβεντιάσουμε. Δηλαδή έχω ανθρώπους που μου λένε ακόμη και τα οικογενειακά τους. Και μου λέει, ξέρεις κάτι, έχω αυτό. Τι έχεις να πεις γι' αυτό? Αυτό που λέγανε παλιοί, ότι ο παπάς και ο κουρέας τα ξέρουν όλα. Μπράβο. Είναι αυτό. Έρχεται ο άλλος, εντάξει. Οι γυναίκες έχουν το κομμωτήριο. Πάνε εκεί, κουβεντιάζουν, διαβάζουν περιοδικά. Εμείς, σαν άντρες, έχουμε το κουρίο. Εγώ, ας πούμε, δεν ασχολούμαι εδώ πέρα ούτε με οπαδικά, ούτε με θρησκευτικά, ούτε με πολιτικά. Είμαι ανθρώπινο, το ανθρώπινο. Σε ξέρω, μιλάμε. Τι κάνεις, πώς είσαι, αυτό, η δουλειά σου, πώς πάει, τα απλά πράγματα. Τα ανθρώπινα. Κατάλαβες. Δεν θα υπάρχει κουτσομπολιό, δηλαδή, να δεις εδώ πέρα κουτσομπολιά και τέτοια.